να μας πάνε πολύ πίσω. Όλοι οι διεθνείς οίκοι λένε ότι αν πάμε για εκλογές θα χρειαστούν νέα επώδυνα μέτρα. Όλοι γνωρίζουν ότι μπορεί η παρούσα Βουλή, εάν ο κύριος Τσίπρας θέλει να φύγει, ας βάλει άλλον, είπαμε, μπορεί η παρούσα Βουλή να δώσει κυβέρνηση που μπορεί να τρέξει τη χώρα. Γιατί γίνονται οι εκλογές? Υπάρχει ακόμα και σήμερα μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή, πότε είναι η περίοδος να καταλάβει ο κύριος Τσίπρας, έστω οι φίλοι του, η παρέα του, η σύντροφή του, ότι η χώρα δεν πρέπει να πάει σε εκλογές. Όποια κυβέρνηση και αν επιλέξει ο ελληνικός λαός, οφείλει να γνωρίζει ότι μετά τον πολιτικό τυχοδιοκτισμό αποχώρησης Τσίπρα μας οδηγεί σε πιο επώδυνα μέτρα, τα οποία ήδη τα έχει συζητήσει ως ουρές στο Eurogroup, και καλό τον κύριο Τσίπρα τον ίδιο, όχι τη Γεώργο Βασίλη τώρα και το τζακαλό του, να πει υπάρχουν ή δεν υπάρχουν ουρές από το Eurogroup που μείνανε πίσω, και να πει θα πάρουμε ή δεν θα πάρουμε νέα μέτρα. Και αν τελικά ο ίδιος μετά από όλη αυτή τη στήριξη που του δώσε η αντιπολίτευση για την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας μας λέει ότι δεν θέλει και να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, πώς βλέπει την πορεία της χώρας αλήθεια? Γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο να ανταλλάσσουμε σκληρές απόψεις ή όχι και να οχυρωνόμαστε πίσω από αυτό. Σας θυμίζω το Νοέμβριο του 89, όταν ήδη η προηγούμενη Βουλή με εισήγηση των τότε αρχηγών είχε παραπέμψει στο ειδικό δικαστήριο τον Ανδρέα Παπανδρέου, καθίσαν τον Νοέμβριο οι αρχηγοί να βρούνε λύση για το καλό της χώρας, και είχαν ανταλλάξει πολύ άσχημες και πολύ χειρότερες απόψεις και λέξεις και προτάσεις από ό,τι σήμερα. Και όμως κάτσανε κάτω να βρούνε μια πρόταση και συναντήθηκαν και γλίτωσε η χώρα τα χειρότερα εκείνη την εποχή. Ωραία. Σήμερα γιατί πάμε για εκλογές? Ο ελληνικός λαός αναρωτιέται τι θα κερδίσουμε από τις εκλογές. Μας έκανε το δημοψήφισμα. Έχει νομπή εντολή από τις 25 Γενάρη. Μας είπε άλλα και έκανε άλλα, γιατί τα ψέματα εκεί είναι. Ότι είπε ότι θα καταργήσει τον ΕΝΦΙΑ και ο ΕΝΦΙΑ υπάρχει. Μας είπε ότι έφερε συμφωνία και συμφωνία έφερε. Μας είπε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης και δεν το υλοποίησε. Μας είπε ότι έχει λύσεις για το μεταναστευτικό και όλα τα άλλα και αυτά οξύνθηκαν. Μας είπε για την παιδεία, για τον πολιτισμό, για την υγεία και δεν έδωσε καμία λύση σε κανένα θέμα. Και τι τώρα μου λένε, γιατί είπα ότι, είναι, ότι λέει ψέματα? Αυτό είναι το μείζον θέμα για το οποίο δεν θέλει να με δει και δηλώνει